Καλημέρα κύριε Σαχίνη, αν μπορούμε να πούμε ότι η μέρα είναι καλή, οι επόμενες θα είναι καλές. Ναι, εντάξει, σωστά, αλλά εδώ ήρθε να προσθεθεί ένα κομμάτι στο παζλ. Λίγο άτσαλα σήμερα σας ζητήσαμε να βγείτε, αλλά έχει ενδιαφέρον, διότι είστε από αυτούς που είχαν πει ότι χρειάζεται μια συνολική κουλτούρα αρχιτεκτονικής ασφάλειας στη χώρα. Και το θέμα αυτό εδώ είναι στον πυρήνα της κουλτούρας ασφάλειας, δεν νομίζετε? Είναι, και παράλληλα έχω και διαρκή ενημέρωση με τον πατέρα μου, ο οποίος είναι στο Λουτράκι και είναι στα 2.000 μέτρα από τη φωτιά. Από προχθές βρίσκονται σε κατάσταση σχεδόν πανικού, θα έλεγα. Οπότε έχω και προσωπικό, αν θέλετε, άμεσο ενδιαφέρον. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω το είπε και ο κύριος Λύκος πριν. Στα πλαίσια της εθνικής ασφάλειας υπάρχει και η συνιστόσα που έχει να κάνει με το λεγόμενο φυσικό πλούτο της χώρας. Γι' αυτό και έχω πει, το έχω καταγράψει και στο βιβλίο μου, ότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, και δεν είναι μόνο οι υπουργοί που θα κάτσουν γύρω από ένα τραπέζι ροτόντα για να συζητήσουν, έχει από πίσω τη λεγόμενη γραμματεία, αυτό που ονομάζουμε επιτελειακή υποστήριξη. Σε αυτή λοιπόν τη γραμματεία προβλέπεται να υπάρχει μια διεύθυνση διαχείρισης φυσικού πλούτου. Αυτή λοιπόν η διεύθυνση συντονίζει όλα τα αρμόδια Υπουργεία, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, στο οποίο υπάγεται η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Δεν είναι σοβαρό πράγμα, κύριε Σαχίνη, να βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, θυμάστε πιο παλιά τον κύριο Καραμαλή ως Πρωθυπουργό με το γνωστό μπλουζάκι του αεροπόρου το αμερικάνικο, ο οποίος είχε πάει και αυτός στο αντίστοιχο συντονιστικό κέντρο. Αυτά γίνονται για επικοινωνιακή, αν θέλετε, κατανάλωση. Δεν πηγαίνει ο Μακρόν, για παράδειγμα, επειδή είμαι στη Γαλλία, στο συντονιστικό κέντρο. Όλη η διαχείριση γίνεται από τα επιχειρησιακά κέντρα και από εκεί και πέρα ενημερώνεται ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος βρίσκεται στο δικό του το γραφείο μέσω ειδικής γραμμής επικοινωνίας. Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχουμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, προκειμένου να συντονίζεται η όλη διαχείριση σε διυπουργικό επίπεδο, αναλαμβάνουν μετά τα υπουργεία, τα καθήλυν υπουργεία, διότι δεν υπάρχει κάτι άλλο στο νομικό πλαίσιο. Το ίδιο, αν θυμάστε, είχε γίνει με τη λεγόμενη εκένωση εντός εισαγωγικών των Ελλήνων από το Χαρτούμ, που το είχε πάρει εργολαβία το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό όσον αφορά τη διαχείριση. Άρα εδώ μιλάμε για μια αναθεώρηση όλης της φιλοσοφίας, πώς διαχέεται δηλαδή αυτό που λέμε ιεραρχία, διοικητική ιεραρχία, από επίπεδο Υπουργείου, από επίπεδο Μαξίμου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας προς τα κάτω. Δεν υπάρχει προς το παρόν. Από εκεί και πέρα όλοι γνωρίζουμε ότι το 90% των πυρκαγιών, αυτό γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, προέρχονται από τον ανθρώπινο παράγοντα. Ή έχουμε την εγκληματική αμέλεια, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία, πλειονότητα, ή έχουμε τον εμπρισμό. Κατά πόσο λοιπόν τα τελευταία 15-20 χρόνια που έχει καεί όλη η χώρα, έχει εξυγχρονιστεί ο ποινικός κώδικας? Πριν από λίγο άκουσα, είπατε ότι στη Γαλλία είναι μέχρι 10 χρόνια για την λεγόμενη πυρκαγιά από πρόθεση, και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει απώλεια ζωής λόγω αυτής της κατάστασης, αυτός που θα συλληφθεί πηγαίνει και για ανθρωποκτονία από πρόθεση και όχι από αμέλεια. Έτσι. Άρα πάμε για εξυγχρονισμό του ποινικού κώδικα. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο καθαρά προληπτικό, πρόληψης, ούτε οι Δήμοι κάνουν τη δουλειά που πρέπει. Όσον αφορά, ξέρετε, από 1η Μαΐου ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος. Έχουν θεσμική υποχρέωση οι Δήμοι με τη Δημοτική Αστυνομία. Θα μου πείτε ποια δημοτική αστυνομία, από τη στιγμή που στην Ελλάδα οι περισσότεροι Δήμοι δεν διαθέτουν δημοτική αστυνομία? Ποιος λοιπόν θα πάει πόρτα-πόρτα να ελέγξει αν τα οικόπεδα έχουν αποψηλωθεί από τα ξηρά χόρτα? Μπαίνουν διοικητικά πρόστιμα. Υπάρχει αυτόφορο για τον ιδιοκτήτη που δεν έχει από 1η Μαΐου τηρήσει τους κανόνες της αντιπυρικής προστασίας? Ένα το κρατούμενο. Σε επίπεδο περιφέρειας, υπάρχει αυτό που λέμε κόψιμο κονδυλίων προς τους Δήμους, οι οποίοι δεν τηρούν όσα προβλέπει η πυροσβεστική? Και έτσι θα πρέπει να σφίξουν σιγά σιγά τα λουριά, για να καταλάβουν και οι Δήμαρχοι ότι από τη δική τους διοικητική αρμοδιότητα θα ξεκινήσει ό,τι έχει να ξεκινήσει. Άρα ευθύνη στους πολίτες, διότι περισσότεροι λειτουργούν πάρα πολύ χαλαρά
και δεν παίρνουν τα μέτρα που πρέπει, αλλά ευθύνη και για το κράτος, το οποίο θα πρέπει να δώσει το μήνυμα στην κοινωνία ότι εδώ δεν παίζουμε. Δεν παίξαμε, καήκαμε, θα ξανακαούμε και αυτή η πιπίλα της κλιματικής αλλαγής, η οποία ναι μεν υπάρχει, αλλά μην μου πείτε ότι είναι η κλιματική αλλαγή επειδή δεν υπάρχουν δασικοί δρόμοι ή δεν υπάρχουν κρουνοί. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Στη Γαλλία κάθε κρουνός, η κρουνή, η απόστασή τους πρέπει να είναι στα 300 μέτρα. Υπάρχει συντήρηση ανατακτά χρονικά διαστήματα από το πυροσβεστικό σώμα, έρχονται, μετράνε την πίεση του νερού, βλέπουν κατά πόσο λειτουργούν σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας των Δήμων. Γίνεται κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα? Επειδή είστε στο Δήμο Ηράκλειο, πόσοι κρουνοί προβλέπονται στο Δήμο Ηρακλείου, πόσοι έχουν συντηρηθεί, πόσοι είναι επιχειρησιακοί σήμερα 19 Ιουλίου. Βλέπετε λοιπόν πόσα θέματα, μικρά κομματάκια, δημιουργούν αυτό το παζλ που μας οδηγεί τελικά να χάνουμε τις φωτιές, να φεύγουν οι φωτιές, να έχουμε τεράστια μέτωπα και μετά σαν τους Νέρονες να παρακολουθούμε την κατάσταση. Ξέρετε κύριε Πικραμένε, επειδή κάποιοι είναι στενόμυαλοι και καταλαβαίνουν αυτά που θέλουν να καταλάβουν, έτσι, να τους πούμε ότι οι ειδικοί λένε πάντα ότι η φωτιά σβήνει πριν αρχίσει, δηλαδή ακριβώς πρόληψη. Και επίσης λένε οι ειδικοί ότι στο πρώτο λεπτό σβήνει με ένα κουβά, στα πέντε με ένα βιτίο και από εκεί και πέρα κάνεις την προσευχή σου. Άρα, ξεκινώντας από την κεφαλή και πηγαίνοντας μέχρι κάτω, έχετε δίκιο, διότι εδώ προκύπτουν και άλλα θέματα. Η πυροσβεστική λείπει 4.500 προσωπικό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, τα πτυτικά μέσα είναι αλλαντάλλων, διαφόρων κατηγοριών. Μισθωμένα δεν είναι κακό, αν δεν υπάρχει άλλη λύση, αλλά αλλαντάλλων η κατάσταση. Τρίτο ζήτημα, πολύ σημαντικό. Ποιος ασκεί το συντονισμό? Μου γράφει εδώ πέρα ο Νίκος. Μιλάει ο κύριος Πικραμένος για εθνική ασφάλεια, αλλά πάλι αυτό υπονοεί ότι φωτίες στα δάση είναι εξωτερικές. Όχι, δεν λέει αυτό. Το έχει ξαναπεί. Η εθνική ασφάλεια έχει δύο κατηγορίες. Δεν έχει διαβάσει το βιβλίο, μάλλον γι' αυτό δεν το έχει καταλάβει. Εντάξει, δεν πειράζει. Να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Σαχίνη. Μιλάτε, το είπατε και χθες, για τους 4.500. Να το συζητήσουμε, να το δούμε. Οι 4.500 πυροσβέστες πώς θα σβήσουν τη φωτιά, αν δεν έχουν τα μέσα? Μα αυτό λέω, ολοκληρωμένα τον, δεν είπα μόνο. Ο έλεγχος των κρουνών, πόσοι προβλέπονται για τον κάθε Δήμο, σε τι απόσταση, σε ποια σημεία, πώς θα έχει πρόσβαση το πυροσβεστικό όχημα για να φουλάρει, έχει να κάνει με τους 4.500? Όχι, αλλά αύριο κάντε πρόσληψη 4.500. Ανάποδα να σας το κάνω εγώ τον αυτό. Να σας το πω. Μισό. Να σας το πω και ανάποδα. Τα έχετε όλα τα άλλα και δεν έχετε πυροσβέστες. Τι αν το κάνετε? Άρα είναι όλα μαζί. Ναι, θέλω να πω ναι, αλλά τουλάχιστον φτιάξε μου την υποδομή να έχω παροχής νερού. Βλέπετε πόσο χρόνο χάνουν στην Ελλάδα οι πυροσβέστες. Άδειασε το φορτηγό, να πάω να φορτώσω, να γυρίσω. Το χάσαμε το παιχνίδι. Σωστό. Εκεί χάνεται όλο το παιχνίδι, στο χρόνο. Αφού λοιπόν δεν έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τη φωτιά, όπως το είπατε και πριν, στα 5 λεπτά, 10 λεπτά, να πέσουν όλοι στη μάχη για να μην μας φύγει, ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι να έχουμε σε όλη την Ελλάδα ένα εκτεταμένο επιχειρησιακό σύστημα κρουνών. Αν περιμένω εγώ πότε θα μου έρθει το Καναντέρ, τη στιγμή που έχω 4, 5, 6 φωτιές ταυτόχρονα και υπάρχει διασπορά, ο κρουνός επί του πεδίου η μάχη θα γίνει. Οπότε πάρε μου τους 4.500 πυροσβέστες, εξυγχρόνισέ μου το βιτιοφόρο, αλλά αν το βιτιοφόρο δεν έχει κρουνό να φουλάρει, τι να τους κάνω εγώ τους 4.500? Να βγάζω φωτογραφίες, selfie? Είναι απλά πράγματα, κύριε Σαχίνη. Είναι σαν να μου λέτε, έχουμε όλοι κινητά τηλέφωνα, αλλά ξέρετε, δεν έχουμε την αντένα για να φύγει το σήμα και να πάει στην επόμενη αντένα. Δηλαδή, έχουμε πάρει διαζύγιο από την ίδια τη λογική αυτή τη στιγμή. Κρουνοί, εξυγχρονίστε τους κρουνούς. Γιατί δεν βάζουν κρουνούς? Γιατί δεν πιέζουν ακόμα και οι συνδικαλιστές της πυροσβεστικής? Τους αρέσει να καίγονται οι συνάδελφοί τους και να τρέχουν δεξιά-αριστερά να φουλάρουν τα βιτιοφόρα? Γιατί δεν υπάρχει πίεση? Γιατί οι Δήμοι δεν ασχολούνται? Πώς βγαίνουν Δήμοι αυτή τη στιγμή και ζητάνε οι Δήμοι δικοί τους να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όταν οι ίδιοι μήνες, χρόνια τώρα δεν έχουν μεριμνήσει να έχουν τον προβλεπόμενο αριθμό επιχειρησιακών έτοιμων κρουνών και να έχουν αποψηλώσει? Εδώ, αυτά έλεγα εγώ αν ήμουν γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας στους δημάρχους. Τι κάνατε εσείς για να δω και εγώ τις δικές μου ευθύνες? Μάλιστα. Καλά, αφήστε εδώ. Συνεδριάζαν στο συντονιστικό της πυροσβεστικής, όχι της πολιτικής προστασίας. Αυτά γίνονται για πολιτική κατανάλωση. Ακούστε. Και από εκεί και πέρα, ναι, ήρθε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες και πήγε στο συντονιστικό. Έπρεπε να έρθει από τις Βρυξέλλες να πάει?
μίλα και στο WhatsApp, μίλα και στο Viber. Δηλαδή, ακόμα εικόνες του 2007-2008 με τον κύριο Καραμαλή τότε που και εγώ ήταν η Πάρνηθα, τα ίδια γίνονται, δεν μαθαίνουμε στην Ελλάδα. Παθαίνουμε, αλλά δεν μαθαίνουμε. Ακούστε εδώ τώρα, λένε ακροατές. Ο ναι. Νίκος, επειδή ήμουν αλλή στην περιοχή της Συνόησης και των Βιλίων, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, τα χωράφια και οι αυλές ήταν γενικά καθαρά, σε καλή κατάσταση όσον αφορά την αντιπυρική προστασία. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορείς να αφήσεις μόνο χώμα από κάτω, αυτό είναι αδύνατο. Το θέμα λοιπόν είναι ότι από τη στιγμή που ξεκινήσει η φωτιά, τι σχέδιο, τι μέσα, τι προσωπικό έχεις να την εμποδίσεις να φτάσει στο δάσος, είτε να την εμποδίσεις να επεκταθεί. Είναι προφανές πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως σχέδιο, λέει ο Νικόλας, ούτε υποδομές. Ο Δήμος. Αν η κλιματική αλλαγή γίνεται όπως λένε, τι κάνουν γι' αυτό, τίποτα. Απλά κερδοσκοπούν και εκβιάζουν. Αν είναι έτσι, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν καταργούν τα πλαστικά παντού. Άλλος φίλος, ο Σάκης. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν μιλάμε για επιχειρησιακή και διοικητική ανικανότητα, αλλά για συνειδητή επιλογή πολιτικής στα θέματα των πυρκαγιών. Με 2-3 αποφάσεις μπορούν να περιοριστούν όλα, αλλά η μαρμίτα είναι γλυκιά, είτε αυτή είναι οικονομική είτε εξουσία. Τα πράγματα είναι δύσκολα για μας το λαό. Ο Ευαγγέλης λέει 50 χρόνια επαναλαμβάνει την ίδια ιστορία, καταστροφικές πυρκαγιές, τόσα χρόνια δεν γίνεται τίποτα, ψεύτικα λόγια μεγάλα μόνο. Ο Λάκης καίγεται η κοινωνία από το 15 και τρία πουλιά και ένα τσόνι, οι χορτάτοι τίποτες ακόμη δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Οι υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι είχαμε και παλιότερα, λέει η Ελένη. Τώρα θα ρω πως κάνουμε προεόρτια. Μόνο λέμε δηλαδή θα έρθει καύσωνας. Θα έρθει καύσωνας, το λέμε μόνο, δεν κάνουμε τίποτα για πρόληψη, ενημέρωση, εκπαίδευση προκειμένου να βοηθηθούμε. Πολλά κύριε χρόνια... Σαχινή, οι προτεραιότητες είναι άλλες. Αυτή τη στιγμή για τα εξοπλιστικά είναι μεγάλη κουβέντα. Μιλάμε για 15 δισεκατομμύρια το κόστος στα εξοπλιστικά, τη στιγμή που υποτίθεται ότι είμαστε καρντάσια με τους απέναντι και πάμε σε ιστορικού χαρακτήρα υποχωρήσεις ή αν θέλετε συμβιβασμούς. Ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα δεν θα κάνει ποτέ πόλεμο στην Τουρκία. Και ρωτώ εγώ, από αυτά τα 15 δις που δεν ξέρουμε την αποτελεσματικότητά τους, την επιχειρησιακή τους κατάσταση, επάρκεια κλπ. Πόσο κοστίζουν να δημιουργηθούν στην Ελλάδα 15.000, ένα δίκτυο 15.000 κρουνών στις λεγόμενες καυτές ζώνες, δηλαδή από στερεά Ελλάδα και κάτω. 1η Μαΐου που ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος να υπάρχει πιστοποιητικό από την πυροσβεστική ότι όλα είναι GG, για να το πω λαϊκά. Να τεστάρουν πιέσεις, να τεστάρουν δίκτυα, τα πάντα. Ούτως ώστε να μπορεί και ο πυροσβέστης να κάνει τη δουλειά του. Μα κύριε επικραμένε... Αλλά να μην έχεις βενζινάδικο. Μάλιστα, να πιλάνε. Καλά κάνατε και συνδέσεις. Καλά συνδέετε εσείς τα εθνικά με αυτά τα εθνικά. Αλλά ακούστε εδώ, λέει ο Νικόλας. Μα είναι εθνική ασφάλεια όλα ναι, αυτά. Ναι, ναι, ναι. Λέει ο Νικόλας, τι κρούνους μας λέτε, κύριε Πικραμένελη. Στο Πανόραμα και την Αγία Σωτήρα Μάδρας δεν έχει ούτε δίκτυο νερού. Πού κρούνους, λέει, σας μάραναν. Καταλάβατε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι όλοι αυτοί οι οικισμοί που ακούμε αυτή τη στιγμή, ο οικισμός τάδε, ο οικισμός τάδε. Ξέρετε ότι υπάρχει αμαρτωλή ιστορία από πίσω. Επρόκειτο για κάποιους εξοραϊστικούς συλλόγους, οι οποίοι κάποια στιγμή νομιμοποίησαν κάποια φέρετα, γίνανε οικισμοί, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή ακόμα με βόθρους είναι. Ούτε φρεάτια υπάρχουν, ούτε κρονοί υπάρχουν. Μόνο σπίτια υπάρχουν και κάποιοι λεγόμενοι αγροτικοί δρόμοι τους τσιμεντώσανε και φτιάξαμε οικισμό. Δηλαδή η ετικέτα υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο από θέμα πρόληψης και ασφάλειας. Μιας και το θίξατε ακροθυγώς, θέλω πριν κλείσουμε ένα σχόλιο σας. Πώς τη βλέπετε όλη αυτή τη νέα τροχιά διαλόγου με την Τουρκία? Το Σεπτέμβρη θα έχουμε το λεγόμενο ανώτατο συμβούλιο, στρατηγικό συμβούλιο. Αν θυμάστε, αυτή ήταν μια πατέντα του Αχμέντ Ντάβουτογλου. Την πρώτη δεκαετία διακυβέρνησε Ερντογάν στη λογική των μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες. Με το που έφυγε ο Νταβούτογλου ατόνισε όχι μόνο με την Ελλάδα αλλά και τις γειτονικές χώρες της Τουρκίας και τώρα πάλι ξαναμπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Επειδή το Χακάν Φιντάν τον έχω μελετήσει και ξέρω τα έργα και τις ημέρες του, έχω βγάλει και αντίστοιχο βιβλίο με το Σάββατο Καλεντερίδη, εγώ προτείνω ο άνθρωπος αυτός. Βέβαια, ποιος με ακούει και ποιος καταλαβαίνει αυτά που λέω. Να θεωρηθεί persona non grata σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Schengen. Γιατί? Διότι η εμπλοκή της ΜΙΤ με το Ισλαμικό Χαλιφάτο στη Συρία οδήγησε εμέσως πλην σαφώς σε 230 νεκρούς
το διάστημα 2015-2016 στη Γαλλία, για παράδειγμα. Που σημαίνει ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βάλει τα χέρια του βαθιά εκεί που δεν έπρεπε. Κατά πόσο λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο αύριο θα τον υποδεχτούμε στο Μαξίμου με κόκκινο χαλί και θα του συσφίξουμε το χέρι για να μιλήσουμε για μια νέα περίοδο, τη στιγμή που ξέρουμε το βιογραφικό του, είναι μεγάλο θέμα. Θα έλεγα λοιπόν και στον κύριο Γεραπετρίτη και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Ντόκο, ο οποίος ηρίστον παρόδο παραμένει σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Ουδής γνωρίζει. Άλλαξε κυβέρνηση, ορίστηκαν νέοι υπουργοί, υφυπουργοί, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Γνωρίζετε, κύριε Σαχίνη? Φαντάζομαι ο ίδιος, ο κύριος Ντόκος. Συγγνώμη, αν είναι ο ίδιος, πρέπει να βγει ΦΕΚ που ανανεώνει τη θητεία του. Αυτά δεν είναι αυτόματος πιλότος. Άλλαξε κυβέρνηση. Σε αυτή τη λογική, γιατί να μην γίνει το ίδιο και για τους υπουργούς? Η διαδικασία είναι προβλεπόμενη. Βγαίνει προεδρικό διάταγμα, βγαίνει ένα ΦΕΚ, μια υπουργική απόφαση, δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία. Πρέπει να οριστεί και ο νέος υπουργός, συγγνώμη, ο νέος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, αλλά και ο αναπληρωτής του. Αν θυμάστε, ο κύριος Ντόκος ήταν αναπληρωτής και έγινε μόνιμος και έγινε βασικός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν ποιος είναι σήμερα ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Δεν έχει ανανεωθεί καμία θητεία. Αυτό σημειώστε το δημοσιογραφικά. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτή την περίπτωση του κυρίου Χακάν Φιντάν. Δεν είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι άνθρωπος που έχει άμεση εμπλοκή. Υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν δημοσιεύματα, υπάρχουν μαρτυρίες. Γίνανε δίκες πρόσφατα στην Τουρκία που οι ίδιοι δικαστές βγάλανε αποφάσεις με ποινές 20 και 25 ετών καταδικάστηκε κόσμος και στο πρακτικό, κύριε Σαχίνη, της απόφασης του δικαστηρίου αναγνωρίζεται επίσημα η εμπλοκή της ΜΙΤ στην παροχή στην παροχή καλωδίων για αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στο ISIS, στο Ισλαμικό κράτος. Αυτός ο άνθρωπος αύριο θα γευματίσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μα πού είμαστε? Για πείτε μου και το σχόλιο σας, πώς τη βλέπετε όλη αυτή την ιστορία και μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού? Σχετικά με τις υποχωρήσεις? Σχετικά με όλο το πακέτο, ναι. Πού πιστεύετε ότι οδηγούμαστε? Οδηγούμαστε, αν καταλήξουν, εγώ είμαι στη λογική ότι είναι τέτοιος ο μαξιμαλισμός του Ερντογάν που ό,τι και να του προσφέρει εντός εισαγωγικών η ελληνική κυβέρνηση θα είναι ελάχιστα. Γιατί? Διότι από τη στιγμή που έχει βάλει την μπάρα τόσο ψηλά με αυτό που λέγεται γαλάζια πατρίδα από τη μεριά της Τουρκίας, ή θα πάει όλο το πακέτο ή δεν θα πάει τίποτα. Δηλαδή δεν μπορεί να δεχτεί π.χ. τη μερική επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο, ενώ ο Ερντογάν να το δεχτεί, αλλά να μην δεχτεί την αποστρατικοποίηση. Ή να δεχτεί την αποστρατικοποίηση, αλλά να του πει η ελληνική κυβέρνηση, ναι, αλλά δεν θα μιλήσουμε για γκρίζες ζώνες στα νησιά. Είναι ένα πακέτο. Το πακέτο λέει καζάν-καζάν. Το καζάν-καζάν πρακτικά σημαίνει 50-50. Από τον 25ο και δεξιά, εγώ έχω κυριαρχία και έλεγχο, ακόμα και στα θέματα διάσωσης και έρευνας. Που σημαίνει, όσο ραγιάδες και να είμαστε, δεν μπορούμε να είμαστε τόσο πολύ ραγιάδες που να ικανοποιήσουμε τις ορέξεις του Ερντογάν. Άρα θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα μπλοκάρει αυτή η ιστορία και τελικά δεν θα καταλήξει πουθενά, ούτε σε υποσχετικό ούτε σε χαγί. Και θέλω και ένα σχόλιο σας, επειδή είδα ότι κάνατε επίσημα δημόσια ανάρτηση σε σχέση με κάποιες δεξαμενές σκέψεις στην Ελλάδα και κάποιους συμβούλους του Πρωθυπουργού, ότι ακόμη και επικοινωνιακά καλό είναι να τον προστατεύουν από ολισθήματα στα οποία δεν ευθύνεται αυτός. Και μιλάω για μια φωτογραφία με Τουρκάλα δημοσιογράφο. Κοιτάξτε, η Φιράτ είναι η γνωστή Τουρκάλα την οποία κάλεσε ο Ερντογάν το βράδυ της απόπειρας του πραξικοπήματος. Η συγκεκριμένη, δεν τα λέω εγώ, είναι γυναίκα, είναι δημοσιογράφος, πολύ γνωστή βέβαια στην Τουρκία, οι οποίοι συνάδελφοί της την κατηγορούν. Το επαναλαμβάνω, ότι είναι όχι το βασιλαρίγκι, αλλά ουσιαστικά ό,τι της προωθείται από το Υπουργείο Τύπου της ΜΙΤ φροντίζει να το ανεβάζει, να το αναδημοσιεύει, να το δουλεύει, να κάνει. Και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Ο οργανικός νόμος της ΜΙΤ από το 1982, κύριε Σαχίνη, προβλέπει ότι οι δημοσιογράφοι κάθε φορά που βρίσκονται στο εξωτερικό
έχουν υποχρέωση συμβατική, πέρα από τη δημοσιογραφική τους δουλειά και διοντολογία, να ενημερώνουν την τουρκική υπηρεσία πληροφοριών για οποιαδήποτε πληροφορία λάβουν η οποία έχει διαστάσεις εθνικής ασφάλειας. Δεν το ξέρουνε αυτό στο Μαξίμου. Το γράφουμε στο βιβλίο. Ας το πάρουν να το διαβάσουν. Θέλω να πω ότι αυτή η χαλαρότητα, έλα να βγάλουμε μία σέλφι με τον οποιοδήποτε, γιατί είδα και τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος έχει τραβήξει φωτογραφία με τον κύριο Χακάν Φιντάν ή με τον κύριο Καλίν, που είναι ο σημερινός διοικητής της ΜΙΤ. Αυτή λοιπόν η χαλαρότητα, το καθαρά διπλωματικό, το χτύπημα στην πλάτη, μην νομίζετε ότι από τους Τούρκους ερμηνεύεται όπως το ερμηνεύουμε εμείς καλοπροαίρετα. Είναι στη λογική της προσέγγισης, ενδεχομένως της εξόρυξης πληροφοριών κάποια στιγμή. Έτσι δουλεύουν οι Τούρκοι. Αυτή είναι η νοοτροπία στο τουρκικό πρακτορυλίκι. Να τα προσέχουν λοιπόν αυτά οι πολιτικοί. Δεν είναι μόνο επικοινωνιακό το θέμα. Μπαίνουμε σε μία λογική profiling, δηλαδή σε μία λογική όπου είσαι εν δυνάμει συνεργάτης μας ή αν το θέλετε διαφορετικά ο χρήσιμος ηλίθιος. Σε αυτή τη λογική είμαστε.